μετά πάσης σοφίας, ο Θείος Απόστολος Παύλος, λέγει ο Μακάριος Νικηφόρος, ελέγχει τας παρεκτροπάς των Κορινθίων, διότι προέβαλεν εαυτόν ως παράδειγμα, υπόν το μιμητέ μου γίνεστε. Ως άριστος ιατρός, ο Θείος Απόστολος Παύλος, συγκυρνά, δηλαδή αναμειγνύει, τα πικρά με τα γλυκά φάρμακα, με σκοπό να θεραπεύσει πνευματικά τους Κορινθίους. Και γιατί άραγε προβάλλει ως πρότυπο μίμησης τον εαυτό του, λέγοντας τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε». Πικρότατον, πολύ πικρό και πολύ βαρύ, πληκτικότατον, λέει ο Μακάριος Νικηφόρος πράγμα, είναι ο έλεγχος των προεστώτων, όταν δηλαδή οι προεστώτες μας ελέγχουν. Αυτός ο έλεγχος όχι μόνο βυθίζει την ψυχή σε μια θάλασσα λύπης πολλές φορές, αλλά πολλές φορές τόσο πολύ παροργίζει το πνεύμα, ώστε ξεσηκώνει μέσα στον άνθρωπο και άγρια κύματα θυμού. Βεβαίως στο βάθος υπάρχει εγωισμός. Η στενοχώρια της λύπης εκνευρίζει τον τόνο της λογικής δυνάμεως και τα κύματα του θυμού πνίγουν τη διάκριση του νόους. Εμάς τους Αποστόλους ο Θεός μας απέδειξε, μας φανέρωσε δηλαδή εις τον κόσμο ως τους τελευταίους, ως ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, ως μελοθάνατους. Γίναμε θέατρο, περίγελος, θεατή εις όλον τον κόσμο, περίγελος εις όλον τον κόσμο και φανερή και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Φανερή, γεμάτη ταλαιπωρία, γεμάτη διωγμούς, γεμάτη θλίψεις, γεμάτη ονειδισμούς, συκοφαντίες, καταδιώξεις. Εμείς μορίδια Χριστών, εμείς δε φρόνιμε Χριστό. Εμείς οι Απόστολοι φαινόμαστε ανόητοι για χάρη του Χριστού. Εσείς όμως γίνεστε φρόνιμοι εν Χριστώ, βλέποντας το δικό μας παράδειγμα και ακολουθούντες το κήρυγμα της πίστεως, το οποίο εμείς με κίνδυνο της ζωής μας, αλλά και εν μέσω πολλών συκοφαντιών και ταλαιπωριών και εξευτελισμών, σας παρουσιάζουμε και σας κηρύττουμε. Εμείς ασθενείς, εμείς δε ισχυροί. Εμείς οι Απόστολοι φανερωνόμαστε ως ασθενείς, ως αδύναμοι. Εσείς όμως αποδεικνύεστε ισχυροί πνευματικά. Εμείς ένδοξοι, εσείς αποδεικνύεστε ένδοξοι χάρις του ότι ακολουθείτε το κήρυγμα, πιστεύετε σε Αυτόν και γεμίζετε με την άκτιστη δόξα του Θεού. Εμείς δε άτιμοι, εμείς όμως φαινόμαστε άτιμοι στα μάτια του κόσμου. Δεν έχουμε καμία τιμή και υπόλοιψη μπροστά στους ανθρώπους του κόσμου. Άχρη της άρτης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Μέχρι αυτή την ώρα πάντοτε συνεχώς πεινάμε, διψάμε, στερούμεστε και τα αναγκαία ενδύματα, περιπεζόμεθα, δεν έχουμε μια σταθερότητα στη ζωή μας και στο καθημερινό μας πρόγραμμα, ούτε μια στάση μόνιμη σε κάποιο τόπο της γης, αλλά περιφερόμεθα εδώ και εκεί όπως μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού και συνάμα κουραζόμαστε, κοπιάζουμε, γιατί εργαζόμαστε με τα ίδια μας τα χέρια για να συντηρηθούμε. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. Ενώ μας περιπέζουν, μας υβρίζουν, εμείς τους ευλογούμε. Ενώ μας καταδιώκουν, εμείς κάνουμε υπομονή. Ενώ μας βλασφημούν, εμείς τους ανταποδίδουμε γλυκά λόγια, παρακλητικά, ανακουφιστικά, θεραπευτικά. Ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν πάντων περίψη μας έως άρτη. Εμείς γίναμε σαν το αποσπόγισμα, σαν το κατακάθι του κόσμου. Ουκ εντρέπων ημάς γράφω τα αυτά, άλλος τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Και δεν τρέπομαι να σας τα γράψω αυτά, αλλά σας νουθετώ, σας συμβουλεύω σαν παιδάκια μου αγαπητά. Εάν γαρμυρίως παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας.
εάν πείτε ότι έχετε πολλούς παιδαγωγούς, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Μέσα εις τον Χριστό δια του Ευαγγελίου σας εγέννησα εγώ. Παρακαλώ ον ημάς, μη μητέ μου γίνεστε. Γι' αυτό και σας παρακαλώ να γίνεστε μη μητέ μου. Και να μην εννοεί ο Απόστολος παρασύρεστε από άλλους κήρυκες, ψευδοαποστόλους, οι οποίοι σας παραπλανούν. Και αρχίζει ο μακάριος Νικηφόρος το λόγο του και εξηγεί γιατί ο Απόστολος Παύλος προβάλλει τον εαυτό του ως μιμητή, ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να προβάλλει ως πρότυπο μίμησης όχι τον εαυτό του αλλά τον Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Χριστός έπαθε, λέγει, υπέρ ημών, για χάρη μας, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, αφήνοντάς σας υπογραμμό πρότυπο, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού, έτσι ώστε να ακολουθήσετε πίσω από τα ίχνη του. Και επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι το πρωτότυπο παράδειγμα κάθε αρετής και τελειότητος. Παράδειγμα αναμαρτησίας είναι ο Κύριος, ως ο οποίος αμαρτίαν ουκ επίησε. Παράδειγμα αληθείας και ειλικρινίας. Ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ο Κύριος είναι και παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, μακροθυμίας, πραότητας, ανεξικακίας, ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη. Πάσχων ουκ υπήλη, λέγει πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή. Ο Κύριος, ενώ υβρίζετο, περιγελάτο, δεν ανταπόδιδε την ύβρη. Ενώ έπασχε, δεν απειλούσε. Ενώ θα μπορούσε να απειλήσει και να συντρίψει όλους τους λιδωρούντας αυτόν. Παράδειγμα, επίσης, είναι του πληρώματος της δικαιοσύνης, ο Κύριος. Γιατί αυτός εκουσίως παρέδωκε τον εαυτό του εις θάνατο, για να εκπληρωθεί η απόφαση του Θεού και Πατρός αυτού, ο οποίος έκρινε δίκαια ότι είναι πρέπον αυτός να πεθάνει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι ακόμα ο Κύριος και παράδειγμα υπερτέλειας αγάπης και εσπλαχνίας, ως ο οποίος τας αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγεν εν το σώματι αυτού, επί το ξύλον. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας και επέθανε πάνω στον Σταυρό, σχίζοντας το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Ποιο άλλο παράδειγμα ή βεβαιότερο ή τελειότερο ή ωφελημότερο θα μπορούσε να υπάρξει από αυτό το παράδειγμα, από το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για μας τους πιστούς? Εάν λοιπόν προσιλώσουμε τα νοερά μάτια της ψυχής μας σε αυτό το πανυπερτέλειο αρχέτυπο, αναμφίβολα θα περιπατήσουμε θεοπρεπώς στον δρόμο της τελειότητος. Όπως ο ζωγράφος και ο καλλιτέχνης και ο οικοδόμος και κάθε άλλος τεχνίτης, όσο τελειότερο παράδειγμα πρότυπο έχουν μπροστά στα μάτια τους, τόσο τεχνικότερα κατασκευάζουν τα δικά τους έργα, έτσι και ο πιστός άνθρωπος όσο αγιότερο παράδειγμα έχει μπροστά στο νου του, τόσο θεοπρεπέστερο είναι και το έργο της προαιρέσεως του. Πώς λοιπόν ο Παναείδημος Παύλος έκανε αυτό το τόλμημα και αντικατέστησε το πρότυπο, τον Ιησού Χριστό, και αντί αυτού προβάλλει τον εαυτό του ως πρότυπο, ως παράδειγμα, και λέει στους Κορίνθιους, μιμητέ μου γίνεστε, γίνεστε δικοί μου μιμητές. Γιατί δεν παραγγέλει όπως και ο Απόστολος Πέτρος τη μίμηση του αρχιεπτύπου που είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά του αντιγράφου που είναι αυτός ο ίδιος? Ποιος δεν ξέρει ότι το αντίγραφο ποτέ δεν είναι ίσο κατά πάντα με το πρωτότυπο? Όση αγιοσύνη και τελειότητα κι αν νοήσεις στα ήθη και στο πολίτευμα, στον τρόπο ζωής του Αποστόλου Παύλου, ποτέ αυτή δεν θα φτάσει στον πανυπερτέλειο βαθμό της αγιοσύνης και τελειότητας του Ιησού Χριστού.
Γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι μόνο άνθρωπος. Ο δε Ιησούς Χριστός είναι Θεός μαζί και άνθρωπος. Για ποια λοιπόν αιτία ο Παύλος στρέφει τα μάτια μας από τον Ιησού Χριστό στον εαυτό του, δηλαδή από το τελειότερο στο ατελέστερο παράδειγμα, και μας λέει γίνετε δικοί μου μιμητές. Εμείς, λέει ο μακάριος Νικηφόρος Θεοτόκης, πιστεύουμε ότι τα λόγια του Αποστολού Παύλου είναι λόγια θεόπνευστα, ισοδύναμα με τις υπόλοιπες θεόδοτες γραφές και ισότιμα. Διότι καθώς πάντα τα υπόλοιπα λόγια, έτσι και αυτό το λόγιον του, μιμητέ μου γίνεστε, έχει λόγο πνευματικό και σωτήριο. Και πρώτα μεν παρατηρώ ότι όχι μόνο δεν αισιώπησε, δεν παρέβλεψε, δεν ανέφερε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, αντίθετα το προβάλλει. Παρέστησε αυτό ως πρώτο αρχέτυπο και ομολόγησε ότι και ο ίδιος του επ' αυτό επέβλεψε και εξ αυτού έλαβε το υπόδειγμα κάθε αρετής. Γιατί τι λέει, μιμητέ μου είπε γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Δεν όπως είπα το πρότυπο, το αρχέτυπο που είναι ο Χριστός. Και λέγει ότι και εγώ αυτό έχω πρότυπο. Δεύτερον, βλέπω ότι έτσι μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει ότι είναι εύκολο αυτό το κατόρθωμα, το να μιμηθούμε δηλαδή τον Χριστό, και να προτρέψει περισσότερο στην εργασία των αρετών και επομένως να ωφελήσει τους διδασκομένους. Άκουσε δε πως ο λόγος αυτός «μιμητέ μου γίνεστε» και προτρέπει και ωφελεί τις ψυχές αυτών που πιστεύουν. Γιατί πολλοί άνθρωποι όταν τους λέμε «τι έκανε ο Χριστός» αυτοί λένε «ναι, αλλά αυτός ήταν Χριστός, ήταν Θεός, εμείς δεν είμαστε Θεός, δεν μπορούμε να τα κάνουμε». Γι' αυτό λοιπόν, να το πούμε εξ αρχής με μία λέξη, ο Απόστολος Παύλος λέγει «μπορείτε να μιμηθείτε εμένα, ο οποίος είμαι άνθρωπος, όπως και εσείς, και ο οποίος μιμήθηκα τον Χριστό. Άρα και εσείς μιμούμενοι εμένα, που είναι εύκολο γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος, μιμήστε τον Χριστό, τον οποίο εγώ μιμήθηκα». Άρα μη λέτε ότι δεν μπορείτε να μιμηθείτε τον Χριστό, αφού το έκανα εγώ. Μιμηθείτε εμένα και αυτόματα μιμήστε τον Χριστό, γιατί εγώ ό,τι κάνω το είδα στον Χριστό και το έκανα. Και αυτόν έχω ως πρότυπο και αρχέτυπο. Όσο περισσότερο, λέει ο μακάριος Νικηφόρος, από τις αισθήσεις μας μεταβιβάζουν στο νου τις μορφές των πραγμάτων, τόσο περισσότερη πληροφορία λαμβάνει ο νους για την ύπαρξη των πραγμάτων αυτών. Όσο περισσότερες από τις αισθήσεις μας πληροφορούν για κάποια πράγματα, δηλαδή μας πληροφορεί για το ίδιο πράγμα και η όραση και η γεύση και η αφή και η ακοή, τόσο πιο βέβαιοι είμαστε για την ύπαρξη αυτού του πράγματος και ευκολότερα έτσι πειθόμαστε για αυτά που βλέπουμε και ακούμε και ψηλαφούμε, παρά για όσα μόνο ακούμε. Γι' αυτό ο Μεν Πέτρος μαζί και ο Ιωάννης με τέτοια παρεσία μιλούσαν μπροστά στο συνέδριο και τι έλεγαν, «Ούδι να μεθαγάρι εμείς, α είδομεν και ακούσαμεν, μη λαλήν». Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα παρουσιάσουμε στους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να μην μιλούμε για αυτά. Και ο Άγιος Ιωάννης έγραφε, «Ο ακικόμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεας άμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικόμεν, απαγγέλωμεν ημίν». Δεν σας λέμε δηλαδή πράγματα άπιαστα, φανταστικά δικά μας δημιουργήματα, αλλά αυτό που ακούσαμε, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, αυτό που είδαμε και έπιασαν τα χέρια μας, μιλάμε για το λόγο της ζωής που είδαμε και ακούσαμε, αυτό σας αναγγέλουμε. Χειροπιαστά πράγματα δηλαδή, για το οποίο είμαστε πέρα για πέρα βέβαιοι. Οι Κορίνθιοι άκουσαν μεν για τον Ιησού Χριστό, όμως δεν τον είδαν, ούτε είδαν τα θαύματά του.
ούτε τις αρετές του. Τον Παύλο είδαν που ήρθε στην Κόρινθο και τους δίδαξε. Και τον είδαν και τον άκουσαν και εχείρες τους τον εψηλάφισαν για να πω ούτως. Είδαν δηλαδή τη ζωή του και τον τρόπο που επολιτεύεται. Είδαν και τους αγώνες και τα δεσμά και τις θλίψεις, όλα όσα έπαθε χάρη του κηρύγματος της πίστεως. Είδανε τις αρετές του και τα θαύματά του. Προβάλλει λοιπόν τον εαυτό του σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος ως παράδειγμα ορατό και γνωστό και ψηλαφητό και επομένως δυνατό, δυνάμενο να τους προτρέψει στην κατόρθωση των αρετών. Δεν έχουν να προφασιστούν ότι πού τα είδαμε αυτά που λες. Τον Χριστό ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε, ούτε είδαμε τα θαύματά του. Ναι, σου λέει ο Απόστολος, αλλά είδατε εμένα, ακούσατε εμένα. Είδατε τους διωγμούς που υπέμεινα. Είδατε την υπομονή που έκανα. Και δεν τα λέει αυτά εγωιστικά, αλλά για να τους πείσει και να τους προτρέψει ότι αυτά που λέγει ο Χριστός είναι εφαρμόσιμα. Μπορούν και αυτοί να τα κάνουν, γιατί τα εφάρμοσε ο ίδιος πρώτος. Μιμηθείτε, λέει, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, το ζήλο, τους αγώνες, όσα είδατε σε μένα και γνωρίσατε και πληροφορηθήκατε. Είναι ισχυρός αυτός ο λόγος, επειδή πάρα πολύ δυνατό είναι το παράδειγμα το οποίο το βλέπει κανείς μπροστά του, ζωντανό. Έπειτα, για να μην νομίζει κανείς ότι υπερηφανευόμενος τα έλεγε αυτά όλα ο Απόστολος Παύλος, προβάλλει το αρχέτυπο παράδειγμα. Και τι λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Μην μιμηθείτε εμένα ως Παύλο, αλλά μιμηθείτε εμένα ως μαθητή του Χριστού, ως μιμητή του Χριστού. Σαν να τους έλεγε, αυτός που μιμείται εμένα, εκείνος μιμείται τον Ιησού Χριστό. Διότι εγώ δεν έγινα από μόνος μου αυτό που είμαι, αλλά επειδή μιμήθηκα τον Χριστό, έγινα άξιο παράδειγμα μιμήσεως. Παράδειγμα άξιο μιμήσεως. Αυτός ο αποστολικός λόγος, αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος ο Μακάριος Νικηφόρος Θεοτόκης, αρπάζει από το στόμα μας την πρόφαση με την οποία προφασιζόμενοι φεύγουμε από το δρόμο της αρετής και τελειότητος. Όταν με τα μάτια της γενιάς μου βλέπω τον Ιησού Χριστό, τον Δεσπότη όλης της κτήσεως, να είναι σαν δούλος ζωσμένος στο λέντιο, την πετσέτα δηλαδή, και να βάζει νερό στον νηπτήρα και να κλείνει τα γόνατα μπροστά στους Αποστόλους μαθητές και να τους πλένει τα πόδια και να τους σκουπίζει αυτά με το λέντιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος, θαυμάζω το υπερβάλλον της ταπεινώσεως του Κυρίου και κατανοίγομαι και κλαίω. Και η συνείδησή μου τότε με παρακινεί στην αρετή της ταπεινοφροσύνης. Αλλά ο παμπώνυρος νους μου, που είναι διαφθαρμένος από την υπερηφάνεια, βρίσκει αφορμή προφασιολογίας την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και τι λέει, ο Ιησούς Χριστός, λέει σε μένα ο διαφθαρμένος μου νους, είναι Θεός πανυπερτέλειος και είχε υπερτέλεια και την ταπείνωση. Εσύ όμως είσαι άνθρωπος ατελής, δεν μπορείς να γίνεις μιμητής του. Δεν μπορείς να ταπεινωθείς όσο ταπεινώθηκε αυτός. Και αυτή η προφασιολογία κινεί ή μάλλον καταπάβει την κίνηση της συνειδησεώς μου και την προτροπή προς την ταπείνωση. Και έτσι ακυρώνεται το έργο του Χριστού σε μένα, γιατί εγώ αποδέχομαι αυτή την πρόφαση ότι δεν μπορώ να τα κάνω, γιατί δεν είμαι Ιησούς Χριστός. Όταν πάλι εγώ με τους νοερούς μου οφθαλμούς βλέπω τον Ιησού Χριστό, τον πλάστη μου και Κύριο, να σύρεται στα δικαστήρια και να περιπέζεται τους στρατιώτες και να εμπτύεται και να ραπίζεται και να φορεί και να φέρει καλάμι στη δεξιά του και στέφανο ακάνθινο να φορεί στο κεφάλι του και να σταυρώνεται εν μέσω δύο ληστών και να βλασφημείται από τους παραπορευόμενους, από τους περαστικούς και να εμπέζεται από τους αρχιερείς και να ονειδίζεται από τους συσταυρωθέντες ληστές και παρά τα αυτά να είναι ένα άκακο
αρνείω και να μην ανοίγει το στόμα του. Πραγματικά θαυμάζω και εξίσταμαι βλέποντας την υπερβολή της υπομονής του και τη μακροθυμία του. Και κεντώμαι στην καρδιά μου και προτρέπομαι από τη συνείδησή μου να κατορθώσω κι εγώ αυτές τις μεγάλες αρετές, την υπομονή και τη μακροθυμία. Πλην όμως, ο νους μου που είναι διαφθαρμένος από την οργή και το θυμό, μου βρίσκει προφάσεις για την θεότητα του Ιησού Χριστού και λέγει, αυτός είναι Θεός και ως Θεός είναι απαθής και έχει υπερτέλεια την αρετή της υπομονής και της μακροθυμίας. Εσύ όμως είσαι άνθρωπος εμπαθής, δεν μπορείς να γίνεις μιμητής του, ούτε να υπομείνεις όσα αυτός υπέμεινε. Και αυτή η προφασιστική απολογία μαραίνει την προθυμία της συνείδησεώς μου και καταπάβει κάθε προσπάθεια για να αποκτήσω υπομονή και μακροθυμία. Όταν ανεβαίνω νοερός στο όρος του Γολγοθά και βλέπω εκεί τον Ιησού Χριστό, τον αναμάρτητο σωτήρα μου, να κρέμεται πάνω στο σταυρό και να πονάει αφάνταστα έχοντας καταπληγωμένο το σώμα του και να καταθλίβεται και συνάμα τον ακούω να δικαιολογεί τους εχθρούς του και να παρακαλεί για αυτούς που τον σταύρωσαν και να λέει «Πάτερ άφεσαι αυτής, ουγαρίδας τυπιούσι». Θαυμάζω και εκπλήττομαι βλέποντας την άπειρη ανεξικακία και σπλαχνία του. Έρχονται δάκρυα στα μάτια μου και αυτή η συνείδησή μου με διδάσκει και μου λέει «Συγχώρησε και εσύ τους εχθρούς σου όπως ο λυτρωτής και δεσπότης σου». Πλην όμως, ο νους μου που είναι διεφθαρμένος από το μίσος και τη φιλαυτία βρίσκει πάλι λόγω προφάσεως την θεότητα του Ιησού Χριστού και μου λέει αμέσως «Ο Ιησούς Χριστός επειδή είναι Θεός έχει άπειρες όλες τις τελειότητες, έχει άπειρη και την ανεξικακία και το έλεος. Εσύ είσαι άνθρωπος και είσαι ατελέστατος και εμπαθέστατος και δεν μπορείς να τον μιμηθείς. Δεν μπορείς να γίνεις τόσο ανεξίκακος και έσπλοχνος όπως έγινε αυτός». Και με αυτή την πρόφαση ψυχραίνεται η ζέση της ψυχής μου και η προτροπή της συνείδησεώς μου. Κάθε χριστιανός, συλλογιζόμενος τις αρετές του Ιησού Χριστού, θαυμάζει και απορεί και κατανίκεται και θέλει να γίνει μιμητής του. Πλην αναλογιζόμενος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όχι μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός, βρίσκει πρόφαση και παραιτείται από αυτό το εγχείρημα. Όταν όμως βλέπεις στον Απόστολο Παύλο, που δεν είναι Θεός αλλά άνθρωπος όπως και εσύ, όταν βλέπεις σε αυτόν τόση ταπείνωση, όσοι φανέρωσε όταν ονόμασε τον εαυτό του αποσάρωμα του κόσμου και σπόγγισμα της ακαθαρσίας πάντων των επηγής ανθρώπων, γιατί τι λέει, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Εσύ δε, σηκώνοντας τα φρύδια σου, καυχέσαι για την αρετή σου, για την ευγένειά σου, για τον πλούτο σου ή για την εξουσία σου και τα αξιώματά σου, ποια πρόφαση έχεις? Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό? Ο Παύλος δεν ήταν θεάνθρωπος όπως Ιησού Χριστός, αλλά άνθρωπος μόνος όπως και εσύ. Πώς λοιπόν αυτός, αν και ήταν σκεύος εκλογής, αν και ήταν δάσκαλος της οικουμένης και φωστήρας όλου του κόσμου, αν και ανέβηκε ως τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, όμως πώς μπόρεσε να κατέβει σε τόσο βάθος ταπείνωσης και να λέει ότι εγώ είμαι το βρωμερό αποσπόγγισμα του κόσμου όλου? Και εσύ που είσαι άνθρωπος όπως και εκείνος, έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, τόσο πολύ ψηλοφρονείς, παρόλο που δεν έχεις και τα χαρίσματα εκείνου και αποστρέφεσαι έτσι τη μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης, ποια πρόφαση βρίσκει ο νους σου γι' αυτό? Ποια απολογία έχω εγώ όταν στηρίζω τα βλέμματά μου στον Παύλο, βλέπω αυτό να πεινάει, να διψάει, να στερείται και τα αναγκαία ενδύματα, να κουλαφίζεται, να αστατεί, να μην έχει μέρος να σταθεί δηλαδή, να μην έχει μια σταθερή και ομοιόμορφη ζωή, να κοπιά, να εργοχειρεί για την αγάπη του Χριστού και για τη σωτηρία του πλησίου
Και εγώ που είμαι σαν και αυτόν άνθρωπος, όχι μόνο πείνα και δίψα δεν υποφέρω, αλλά δεν θέλω ούτε και λίγη εγκράτεια να κάνω στον καιρό της νηστείας. Όχι μόνο γύμνωση δεν δέχομαι, αλλά ούτε ευαρεστούμε στα μέτρια και ταπεινά ενδύματα, αλλά θέλω τα πολυτελή. Όχι μόνο δεν δέχομαι τους κολαφισμούς από τους ανθρώπους, αλλά και ένα ψυχρό λόγο του αδελφού μου δεν υπομένω, έστω και αν βγήκε από προσεξία από το στόμα του. Όχι μόνο αποφεύγω την ενόχληση της περιφοράς από τόπο σε τόπο, αλλά ούτε καν μια ώρα δεν θέλω να εγκαταλείψω την τρυφή της ανάπαυσής μου για την αγάπη του Ιησού Χριστού και την ωφέλεια του πλησίου μου. Ποια απολογία μπορεί να έχω, τι να προφασιστώ, αφού τα βλέπω αυτά ανάγλυφα, όλες αυτές τις ταλαιπωρίες στον Απόστολο του Χριστού Παύλου. Ποια προφεσιολογία έχουμε όταν βλέπουμε ότι ο Παύλος ευλογεί αυτούς που τον βρίζουν και υποφέρει αυτούς που τον και υπομένει τους διωγμούς από αυτούς που τον καταδιώκουν και συγχωρεί αυτούς που τον βλασφημούν, και εμείς που και κάποια μικρή βλάβη μας προξενούν αυτούς τους επιβουλευόμεθα και με κάθε τρόπο τους βλάπτουμε και τους καταδιώκουμε ως θανάτου. Ο Παύλος ήταν άνθρωπος όπως και εμείς και φορούσε την ίδια σάρκα και είχε τα ίδια παθήματα και τις επιθυμίες που έχουμε και εμείς και κατοικούσε τον ίδιο κόσμο που κατοικούμε και εμείς και πάλευε προς τις αρχές και εξουσίες και προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου και προς αυτά τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Επάλευε ακαταπαύστος όπως και εμείς. Και αυτός μεν νικά και θριαμβεύει και γίνεται μιμητής του Χριστού. Εμείς όμως νικόμαστε και κατατροπόμεθα και γινόμεθα μιμητέ του διαβόλου. Ποια λοιπόν έχουμε απολογία ή πρόφαση για αυτό το πράγμα? Αδελφέ, δεν μπορείς να λες ότι επειδή είμαι άνθρωπος δεν μπορώ να γίνω μιμητής του Ιησού Χριστού, επειδή αυτός δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Δες τον Απόστολο Παύλο, που είναι μόνο άνθρωπος, όπως και εσύ. Πώς αυτός μιμήθηκε τις αρετές του Ιησού Χριστού και εσύ δεν μπορείς? Δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αδύνατο να ακολουθήσεις τα ίχνη του Ιησού Χριστού επειδή αυτός είναι Θεάνθρωπος. Ακολούθησε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι μόνο άνθρωπος, όπως και εσύ, και αυτόματα θα ακολουθήσεις και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπεις λοιπόν πως η ουράνια σοφία έχει αυτός ο αποστολικός λόγος. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί, να εφαρμόσουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου και να δούμε ανάγλυφα στη ζωή του όλα τα καλά, όλες τις αρετές, όλα αυτά που μας διδάσκει ο Χριστός, και μιμούμενοι τον Απόστολο Παύλο να είμαστε βέβαιοι ότι μιμούμαστε τον Κύριό μας, και έτσι με τις πρεσβείες του να είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αεί και εις ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.